startmediacorfu.gr για πλήρη και άμεση ενημέρωση. Reuters. Η ΕΕ παραδέχθηκε την παρακολούθηση του δημοσιογράφου Θάνο Κουκάκη. Τι απάντησε στο πρακτορείο η κυβέρνηση. Μπιάγκης για Κικίλια. Ήρθε και έφυγε σαν τουρίστας. Αυλονίτης. Ήρθεν είδεν και απήλθεν ο κύριος Κικίλιας. Καμία σχέση με το ήρθεν είδεν ενίκησεν. Δεν πέρασε η παράταση του ωραρίου μουσικής. Τηλεφωνική απάτη 50.000 ευρώ σε βάρος 75χρονης Κερκυραίας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι βράδυ Πέμπτης, είναι 4 του μηνός Αυγούστου. Είμαστε και σήμερα μαζί εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star για να καταγράψουμε και σήμερα το βράδυ όλα εκείνα τα οποία συνθέτουν την ειδησιογραφία. Στον βασικό της κορμό, τουλάχιστον σε κεντρικό και σε τοπικό επίπεδο. Σε επίπεδο μιας κεντρικής ειδησιογραφίας, η συνεχιζόμενη ρητορική από την πλευρά της Άγκυρας κατά της χώρας μας, με καταγγελίες σήμερα του Υπουργού Εξωτερικών της γείτονος, του κ. Τσαβούσογλου, ότι η Ελλάδα παραβιάζει τις συνθήκες Λοζάνης όσον αφορά τα δικαιώματα της μειονότητας, συνθέτει ως γεγονός την σημερινή σελίδα αυτής της καθημερινής και κλιμακούμενης όμως εξέλιξης στην ένταση των σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες. Υπάρχει και άμεση απάντηση της Ελλάδας και πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Για παραβίαση της συνθήκης της Λοζάνης, εκφοβισμό της μειονότητας στη Θράκη και καταπάτηση των δικαιωμάτων της, κάνει λόγο το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του, με την οποία αντιδρά στη νέα νομοθετική ρύθμιση που αφορά τις μουφτίες στη Δυτική Θράκη. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών εγείρει πάλι θέμα τουρκικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη. Αυτή η νομοθεσία, που εκπονήθηκε χωρίς συνεννόηση με τους εκπροσώπους της τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης, αγνοεί για ακόμη μια φορά τους μουφτίδες που εκλέγονται από την τουρκική μειονότητα της Δυτικής Θράκης και συνεπώς τη βούληση της τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης και την ελευθερία της θρησκείας. Σε αυτό το πλαίσιο, υποστηρίζουμε πλήρως τη δήλωση που έκανε χθες η Συμβουλευτική Επιτροπή της τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης, η οποία αντικατοπτρίζει τη δίκαιη αντίδραση των συμπατριωτών μας. Το άρθρο 40 της Συνθήκης Ειρήνης της Λοζάνης παρέχει στην τουρκική μειονότητα της Δυτικής Θράκης το δικαίωμα να ιδρύει, να διαχειρίζεται και να ελέγχει τις δικές της θρησκευτικές, εκπαιδευτικές και φιλανθρωπικές κοινωνικές οργανώσεις. Η παραβίαση αυτού του δικαιώματος από την Ελλάδα εναντί των συμβατικών της υποχρεώσεων έχει καταγραφεί και με αποφάσεις του ΕΔΑ στο παρελθόν. Ενώ η Ελλάδα θα πρέπει να παρέχει στην τουρκική μειονότητα της Δυτικής Θράκης την απαραίτητη υποστήριξη και διευκόλυνση για την εκλογή, τη διαχείριση και τη διάρθρωση των μουφτίδων της, είναι απαράδεκτο να προσπαθεί να φέρει τον μουφτή υπό το δικό της έλεγχο παρά τη θέληση της τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης. Με αυτή τη νομική ρύθμιση, η Ελλάδα συνεχίζει να παραβιάζει τα θρησκευτικά δικαιώματα και τις ελευθερίες των συμπατριωτών μας, που κατηγορούνται από διεθνείς συμφωνίες και προσπαθεί να μετατρέψει το θεσμό του μουφτή σε δομή υπό τον έλεγχο του ελληνικού κράτους. Καλούμε για άλλη μια φορά την Ελλάδα να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο, να εκπληρώσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συνθήκη Ειρήνης της Λοζάνης και άλλες σχετικές συμφωνίες και να θέσει τέλος στις πολιτικές της πίεσης και εκφοβισμού έναντι της τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης. Άμεση ήταν η απάντηση της Αθήνας στις νέες ανυπόστατες κατηγορίες που εκφράστηκαν διαστόματος με Βλούτσα Μπούσογλου την Πέμπτη. Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, με ανακοίνωση που εξέδωσε, απαντά στην Άγκυρα, κατηγορώντας την ότι διαστρεβλώνει την πραγματικότητα για να εξυπηρετήσει το αφήγημά της, σημειώνει ότι η νομοθετική ρύθμιση διαμορφώνει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τις μουφτίες και τους μουφτίδες, το οποίο είναι σύμφωνο με το διεθνές δίκαιο. Τέλος, σε αυστηρό ύφος, σημειώνει ότι η Τουρκία εξακολουθεί να είναι υπόλογη τόσο έναντι των ίδιων των πολιτών της, τους οποίους εξανάγκασε να εγκαταλείψουν τις πατρογονικές αιστείες τους, όσο και της διεθνούς κοινότητας. Κυρίες και κύριοι, η ιστορία της παρακολούθησης του τηλεφώνου του Νίκου Ανδρουλάκη και της προσπάθειας, πιο σωστά, να παρακολουθήσει άγνωστος ή άγνωστες δυνάμεις το τηλέφωνο του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, έχει εξελιχθεί μέρα με τη μέρα σε ένα ζήτημα τεράστιας διάστασης για την κυβέρνηση και φαίνεται ότι το όλο ζήτημα αρχίζει και παίρνει διαστάσεις και εκτός των ορίων της χώρας. Έτσι λοιπόν είχαμε ένα δημοσίευμα του διεθνούς κύρους
αλλά ταυτόχρονα και υπόστασης σε επίπεδο διάχυσης πληροφορίας, Reuters. Το πρακτορείο Reuters ασχολήθηκε με το θέμα αυτό. Το πρακτορείο Reuters κάνει λόγο για παραδοχή του αρχηγού της Ελληνικής Μυστικής Υπηρεσίας ότι έτυχε παρακολούθησης και ένας Έλληνας δημοσιογράφος, ο Θάνος Κουκάκης, και πάμε να δούμε περισσότερο. Ο επικεφαλής των Ελληνικών Μυστικών Υπηρεσιών, ΕΕΠ, είπε σε Κοινοβουλευτική Επιτροπή ότι η υπηρεσία του είχε κατασκοπεύσει έναν δημοσιογράφο μετά το Reuters με αφορμή τη θυελώδη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της περασμένης Παρασκευής. Το πρακτορείο επικαλείται δύο πηγές και μάλιστα αναφέρει πως πρόκειται για μία αποκάλυψη που συμπίπτει με την αυξανόμενη πίεση προς την κυβέρνηση προκειμένου να ρίξει φως στη χρήση κακόβουλου λογισμικού παρακολούθησης. Η κυκλισμένο των θυρών ακρόαση της Επιτροπής την περασμένη εβδομάδα συγκλήθηκε αφού ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατέθεσε καταγγελία στους εισαγγελείς του Ανώτατου Δικαστηρίου για απόπειρα υποκλοπής του κινητού του τηλεφώνου με λογισμικό παρακολούθησης. Ο ηγέτης του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, υπέβαλε την καταγγελία του εν μέσω αυξανόμενης ανησυχίας μεταξύ των αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εμπόρους κατασκοπευτικού λογισμικού και τη χρήση λογισμικού παρακολούθησης. Κατά την ακρόαση της 29ης Ιουλίου, ο Παναγιώτης Κοντολέων, επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών της ΕΕΠ, δήλωσε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του Κοινοβουλίου ότι η υπηρεσία του είχε κατασκοπεύσει τον δημοσιογράφο Θανάση Κουκάκη, δήλωσαν στο Reuters δύο νομοθέτες που ήταν παρόντες στην ακρόαση. Παραδέχτηκε την παρακολούθηση απολύτως, δήλωσε την Τετάρτη στο Reuters ένας από τους βουλευτές που ήταν παρόντες στην ακρόαση, αρνούμενος να κατονομαστεί επειδή η συνεδρίαση ήταν ιδιωτική. Ο Κοντολέων αρνήθηκε να σχολιάσει όταν επικοινώνησε με το Reuters. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου δήλωσε στο Reuters ότι οι ελληνικές αρχές δεν χρησιμοποιούν το λογισμικό κατασκοπίας που φέρεται να αναπτύχθηκε στο hacking του Κουκάκη και δεν συνεργάζονται με εταιρείες που το πολλούν. Η κυβέρνηση δεν έχει τίποτα να κρύψει και έχει καλέσει τη δικαιοσύνη να διερευνήσει διεξοδικά τις υποθέσεις, δήλωσε. Χωρίς να περνάμε στα άκρα της τεχνοφοβίας, το εν λόγω κακόβουλο λογισμικό όντως αποτελεί απειλή και πρέπει να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, συνέχισε. Οι κατασκοπευτικές υπηρεσίες της Δημοκρατίας αντιμετωπίζουν συνεχείς πιέσεις να είναι πιο διαφανείς μεταξύ άλλων από τους νομοθέτες που επιδιώκουν να αποτρέψουν τις καταχρήσεις και να βελτιώσουν τις επιδόσεις, την ανησυχία του κοινού για την παρακολούθηση από τις αρχές και σε ορισμένες χώρες την ανάγκη των υπηρεσιών να κάνουν γνωστό το έργο τους για να διευρύνουν τους δρόμους στρατολόγησης. Τον Απρίλιο, ένας εισαγγελέας ξεκίνησε έρευνα σχετικά με έναν ισχυρισμό του Κουκάκη ότι το smartphone του είχε μολυνθεί από λογισμικό παρακολούθησης. Πέρυσι, όταν ο ισχυρισμός αναφέρθηκε από τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, ο ΣΥΡΙΖΑ, το μεγαλύτερο κόμμα της ελληνικής αντιπολίτευσης, ζήτησε τη σύγκληση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για να εξετάσει το θέμα. Το αίτημα το απορρίφθηκε από τον πρόεδρο της Επιτροπής. Αλλά μετά την υποβολή της καταγγελίας του Ανδρουλάκη στου εισαγγελείς στα τέλη Ιουλίου, το αίτημα τόσο του ΣΥΡΙΖΑ όσο και του ΠΑΣΟΚ για σύγκληση της Επιτροπής έγινε δεκτό και ακολούθησε ακρόαση, αναφέρει το πρακτορείο. Κυρίες και κύριοι, έχουμε καθημερινά ρεπορτάζ γιατί έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες αναλύσεις στον Αθηναϊκό Τύπο από πολύ έγκριτους αναλυτές, οικονομικούς αναλυτές και δημοσιογράφους για τον χειμώνα που ακολουθεί, φθινόπωρο και χειμώνα, και για τις δυνατότητες κυβέρνησης σε ένα διεθνές, κυρίως ευρωπαϊκό, δύσκολο περιβάλλον να κινηθεί. Αποφάσεις, μέτρα, αναγκαιότητες, διότι το τελευταίο είναι το συστατικό στοιχείο μιας, θα λέει κανείς, αναγκαίας πολιτικής κίνησης, οι ευαίσθητες οικονομικά ομάδες να στηριχτούν σε μια διαρκή ανατίμηση των βασικών τιμών στα είδη διατροφής. Πάμε να δούμε λοιπόν δεδομένα και ενδιαφέρουσες πληροφορίες στο ρεπορτάζ. Το καλάθι των παροχών που θα ανακοινωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης οριστικοποιεί η κυβέρνηση με ένα πρώτο πακέτο μέτρων να έχει κλειδώσει αλλά να αναζητείται και ένα πρόσθετο πλέγμα στήριξης. Στις προτεραιότητες του Μεγάρου Μαξίμου είναι η ενεργειακή θωράκιση της χώρας αλλά και η εξάντληση των δημοσιονομικών περιθωρίων προκειμένου να ανασχεθούν κατά το δυνατόν οι επιπτώσεις του κύματος ακρίβειας στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Το οικονομικό επιτελείο επιδίδεται σε δημοσιονομικές ασκήσεις σε μια προσπάθεια να δημιουργήσει ένα οχυρωματικό απέναντι στο δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Κλειδί για το εύρος των μετροστήριξης είναι η πορεία των εσόδων, με την καλή πορεία του τουρισμού να ανοίγει μια χαραμάδα αισιοδοξίας μέσα σε ένα ζωφερό σκηνικό. Στην κυβέρνηση ετοιμάζονται να καταθέσουν συμπληρωματικό προϋπολογισμό και το ακριβές ύψος των πρόσθετων δαπανών να κλειδώνει μέσα στον Αύγουστο. Το ποσό δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί με τις τελικές αποφάσεις να λαμβάνονται αφού πρώτα φτάσουν στο οικονομικό επιτελείο τα στοιχεία για τα έσοδα του Ιουλίου. Πρώτη προτεραιότητα θα δοθεί βέβαια στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και ήδη έχει ανακοινωθεί ένα πακέτο μέτρων
1,1 δισεκατομμυρίων ευρώ για το μήνα Αύγουστο. Ωστόσο, γεννάται το ερώτημα για πόσο καιρό μπορεί να συνεχιστεί ένα τόσο διευρυμένο πακέτο χωρίς να διαταραχθεί η δημοσιονομική ισορροπία, αφού μόνο για αυτό το μήνα τα 200 εκατομμύρια του ενεργειακού πακέτου θα προέλθουν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ένα πλέγμα δράσεων που θα τρέξει μέσα στις επόμενες 150 ημέρες έχει κλειδώσει, ενώ εξετάζονται και εναλλακτικά σενάρια για πρόσθετα μέτρα στήριξης. Η κυβέρνηση κοιτά προς τους συνταξιούχους, ένα κοινό στο οποίο θέλει να απευθυνθεί στο δρόμο προς τις κάλπες και ετοιμάζεται να ξεπαγώσει τις συντάξεις με ζεστό χρήμα να εισπράττουν σε πρώτη φάση όσοι δεν έχουν προσωπική διαφορά. Παράλληλα, από τη νέα χρονιά θα καταργηθεί η εισφορά αλληλεγγύης για όλους, ενώ αναζητούνται και κάποια πρόσθετα φορολογικά κίνητρα. Στο μέτωπο του κατώτατου μισθού, η διαβούλευση θα ξεκινήσει στις αρχές της νέας χρονιάς και την άνοιξη θα ανακοινωθεί η αύξηση για περίπου 650.000 χαμηλόμισθους. Παράλληλα, προκρίνεται νέα μείωση των εισφορών για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, ενώ προωθείται η κατάργηση της παρακράτησης 1% που επιβάλλεται σήμερα στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας. Κλειδωμένες είναι οι δύο ευνοϊκές ρυθμίσεις για όσους έχουν οφειλές στα ταμεία, με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη να σημειώνει στη συνέντευξη που έδωσε την προηγούμενη Κυριακή στο Ethnos.gr πως αυτές αναμένεται να συζητηθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο που θα γίνει στο τέλος του μήνα. Πρόκειται για την αύξηση από 12 σε 24 των δόσεων της πάγιας ρύθμισης για τις οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και την παραγραφή χρεών προς τον ασφαλιστικό φορέα στη δεκαετία αντί για 20 ετία. Έτσι θα μετράνε τα πακέτα στις τράπεζες φυσικά. Καλησπέρα στον Γιάννη Παργινό, ο οποίος, κυρίες και κύριοι, δεν είναι τηλεφωνικά μαζί μας, είναι ζωντανά μαζί μας, είναι στο στούντιο του Δελτίου Ειδήσεων, για να πάμε σε ένα πρώτο σχολιασμό, καθώς ο Γιάννης Παργινός θα είναι απόψε το βράδυ μαζί μου στην εκπομπή «Υπάρχει θέμα». Εγώ θα πω ότι μαζί θα κάνουμε την εκπομπή «Υπάρχει θέμα», διότι ήρθε στη γενέτειρα και βιώνει από τις πρώτες στιγμές της επιστροφής αυτό που λέμε προβλήμα της καθημερινότητας, με καταλυτικό δεδομένο μια δύσκολη πραγματικότητα ζωής. Γιάννη, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Καλησπέρα, Σπύρο, καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Είχαμε ένα ρεπορτάζ που προηγήθηκε, γιατί μαζί τα κουβεντιάζουμε συνεχώς. Γράφουν σήμερα οι συνάδελφοι στον Αθηναϊκό Τύπο ότι ο Μητσοτάκης είναι αναγκασμένος να ανακοινώσει νέα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης, αλλά ουσιαστικά ίσως από Σεπτέμβρη και μετά. Διότι για τα μικρομεσαία νοικοκυριά οι ανατιμήσεις στα βασικά διατροφής δημιουργούν ένα ασφιχτικό περιβάλλον επιβίωσης. Είναι ένα δεδομένο το οποίο το έχουμε εξετάσει, το έχουμε προσεγγίσει, το έχουμε αναλύσει. Πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Κακά τα ψέματα, τα πορτοφόλια του οικογενειάρχη, τα πορτοφόλια των επιχειρήσεων, τα πορτοφόλια του κράτους δεν αντέχουν. Είναι λίγο αντιανεμικά, θα έλεγα. Όμως οι προτάσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά και από τεχνοκράτες ήταν να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, ακόμα και ο ΦΠΑ, κάτι το οποίο αρνήθηκε η κυβέρνηση. Γιατί το αρνήθηκε, και το έχουμε πει αυτό, Σπύρο, διότι εισπράττει ΦΠΑ, εισπράττει ειδικό φόρο κατανάλωσης, φουσκώνει το πρωτοβόλι του κράτους και μπορεί να δώσει επιδόματα. Τώρα, με την υποτίμηση του ευρώ έναντι του δολαρίου, έχει ένα άλλο θετικό αποτέλεσμα. Ότι μπορεί να έχει πληθωριστικές πιέσεις από τη μία πλευρά, από την άλλη πλευρά όμως αυξάνονται οι εξαγωγές. Μάλιστα. Και από την άλλη πλευρά αυξάνεται ο τζίρος των καυσίμων λόγω τουριστικών ρευμάτων που έρχονται στη χώρα. Με αποτέλεσμα να εισπράττει περισσότερο ΦΠΑ και περισσότερο φόρο ειδικό κατανάλωση. Και επομένως μπορεί να κάνει κατά το κοινό λεγόμενο ένα παιχνίδι. Άρα ο κύριος Σταϊκούρας μπορεί να κάνει τον ανοιχτό χέρι, λέγοντας ότι μπορώ να δώσω και νέα επιδόματα στήριξης των πληττωμένων από την ενεργειακή κρίση και από τις πληθωριστικές πιέσεις κοινωνικών ομάδων, και ταυτόχρονα δικαιώνεται, επιβεβαιώνεται και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος λέει ότι ό,τι σπράττουμε το δίνουμε. Καταλαβαίνεις. Όμως υπάρχει και ένα αρνητικό δεδομένο. Το είπε ο κύριος Σταϊκούρας. Αναθεώρηση του προϋπολογισμού που τρέχει. Αναθεώρηση του προϋπολογισμού, τι σημαίνει τι? Ότι ήδη έχει εκτροχιαστεί. Το ξέρουμε αυτό. Το ξέρουμε αυτό. Το ξέρουν, τώρα το δηλώνω. Αλλά αναρωτιέμαι, Γιάννη, αν έχουν αντίληψη ότι τα επιδόματα είναι κυριολεκτικά ψίχουλα μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα που καλείται να επιβιώσει. Δίδεται το τέμα αλφαγιώτα η εντύπωση ότι η κυβέρνηση καταλαβαίνει το πρόβλημα. Στο επικοινωνιακό παιχνίδι. Επικοινωνικά, ναι. Οικονομικά όμως είναι ό,τι χειρότερο.
Και το καταλαβαίνουν οι ίδιοι οι Έλληνες πολίτες, γιατί πραγματικά ζουν σαν να ήταν οι επιδοματούχοι, είναι λίγο τι σαν να είχαν, πώς να το πω, ελεημοσύνη. Και δεύτερον, δεν παράγεται χρήμα το οποίο θα μπορούσε να επενδυθεί σε άλλους τομείς της οικονομίας που υπάρχει ανάγκη, ή εν πάση περιπτώσει να διευρύνει τις οικονομίες και των Ελλήνων. Εγώ προσωπικά προσπαθώ να καταλάβω εάν αισθάνονται τούτοι εδώ οι άνθρωποι της εξουσίας, και είναι ασχέτως πολιτικής τοποθέτησης, ασφαλείς στη θέση που κάθονται, καθώς μέρα με τη μέρα οι νεόπτωχοι αυξάνονται. Δεν είναι δείγμα και παράδειγμα η Κέρκυρα, το αντίθετο θα έλεγα. Είναι όμως πολύ μεγάλη, αλλά τα προβλήματα σε περιοχές που δεν τροφοδοτούνται από την ρευστότητα του τουρισμού. Εγώ ας αρχίσω από τον τουρισμό. Το μπουγκί, δηλαδή τον απολογισμό της τουριστικής περίοδου, θα το κάνουμε στο τέλος της τουριστικής περίοδου. Και είναι καλό να κρατάμε μικρά καλάθια, γιατί διότι με ένας ακόμα τομέας της εθνικής μας οικονομίας θα πληγεί έτη περαιτέρω, και αυτός ο τομέας είναι η εστίαση, διότι η εστίαση αντιμετωπίζει το εξής πρόβλημα. Από τη μία πλευρά ανεβαίνει το κόστος των όποιων υπηρεσιών παρέχει. Δεύτερον, ανεβαίνουν τα προϊόντα με τα οποία δημιουργεί τις υπηρεσίες που παρέχει, και μειώνεται η ζήτηση όσων πάνε στην εστίαση για να φάνε. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι στριμωγμένος. Οι άλλοι τομείς, όπως είναι ο ξενοδοχειακός ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, μπορεί να τα φέρουν ίσια βάρκα, ίσια νερά. Δεν θα έχουν το θετικό πρόσημο εις πράξη. Όμως, κάπου θα τα φέρουν ίσια βάρκα, ίσια νερά. Εγώ, Γιάννη, είδα, αλλά η εστίαση θα την πληρώσει. Εγώ νομίζω και τα δωμάτια και τα ξενοδοχεία. Είδα λογαριασμούς ρεύματος που μου έφερε ένας καλός φίλος, επαγγελματίας, με ένα μικρό συγκρότημα ενοικιαζομένων δωματίων, και στο οποίο δεν είχε προχωρήσει στην αλλαγή των κλιματιστικών μηχανημάτων σε αυτά που λέμε νέας τεχνολογίας, καλά μηχανήματα, το σύμπαμο λέει έχω, τα έχω αγοράσει εδώ και 10 χρόνια, εξαιρετική ποιότητα, αλλά το ρεύμα 10.000 ευρώ του ήρθε. Και τις τελευταίες ώρες ζούμε εγώ αυτό το πράγμα. Το έχω πουλήσει το κατάλημα, το έχω πουλήσει στο τουριστικό γραφείο. Το έχω πουλήσει με τιμές που δεν έχουν λάβει υπόψη τους αυτή τη φρενήρη αύξηση της ηλεκτρικής ενέργειας. Και επομένως, εγώ αν περίμενα να πάω να έχω ένα κέρδος 10.000 ευρώ, θα έχω 5. Και αυτά τα 5 θα πρέπει να τα υπολογίσεις ως εν μέρη και ένα κεφάλαιο ανακαίνησης. Και σε αυτά τα οποία μόλις είπες, πρέπει να προσθέσουμε και το θέατρο του παραλόγου που παίζεται και τις τελευταίες ώρες με τις ανακοινώσεις της Ισραήλ, η οποία λέει παρακαλεί τις εταιρείες διαχείρισης, είναι αρχή ρυθμιστικής ενέργειας αυτή που ανέφερες, να αποσύρουν όλες τις λάθος επικοινωνιακές πολιτικές που είχαν μέχρι τώρα, δηλαδή όλες τις διαφημίσεις που ήταν διαφημίσεις ψεύτικες. Και ενώ ήταν, τους έλεγε δεν θα πληρώσετε κόστος, δεν θα έχει κόστος, ναι, κλπ. Και αυτόματα βρέθηκε η κυβέρνηση να λέει ψέματα, ή εν πάση περιπτώσει να αποκαλύπτεται ότι το 0,11 μέχρι 0,15 του ευρώ που θα ήταν η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για τα φυσικά πρόσωπα και για τα νομικά, φτάνει να είναι στο 1 ευρώ. Ναι. Επειδή ενσωματώθηκε ακόμα και η ρήτρα αναπροσαρμογής. Μια ρήτρα αναπροσαρμογής η οποία κακά τα ψέματα είναι μια ρήτρα με πολλές αμαρτίες. Λοιπόν, το βράδυ θα είμαστε στο Υπάρχει Θέμα μαζί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη, καλά, που είσαι εδώ, και χαιρόμαστε ιδιαίτερα, το ξέρεις. Άλλωστε αυτό το ραντεβού το είχαμε... Το είχαμε πει πολλές φορές και ήταν 2 χρόνια που το αλλά τώρα είναι πραγματικότητα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τώρα το θέμα το οποίο έχει να κάνει με τον κορονοϊό. Έχουμε δεδομένα που τα δίνει ο ΕΟΔΗ. Πέρσι, τέτοια εποχή, είχαμε 320 νεκρούς. Τώρα, με τις λεγόμενες μεταλλάξεις που είναι οι ποιότερες, έχουμε 1.500 περίπου νεκρούς.
Αυτό το επισημαίνει σε παρέμβασή του, μάλιστα, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το θέμα είναι σοβαρό. Αυξημένο είναι το υλικό φορτίο στα νησιά, σημείωσε η Ματίνα Παγώνη, μιλώντας στην τηλεόραση του Αντένα, τονίζοντας ότι πολλοί επιστρέφουν από τις διακοπές τους και κολλάνε κορονοϊό τις οικογένειές τους. Τα νησιά είναι στο κόκκινο, τόνισε η Ματίνα Παγώνη και πρόσθεσε ότι αυτή την εβδομάδα, συγκριτικά με την προηγούμενη, τα κρούσματα κορονοϊού είναι 11% λιγότερα. Πρόσθεσε ότι στα νησιά το υλικό φορτίο είναι αυξημένο, η μεταδοτικότητα είναι μεγάλη, με αποτέλεσμα, όπως είπε, να επιστρέφουν στην Αθήνα και να κολλάνε και τις οικογένειές τους. Μάλιστα, η ίδια προτείνει όσοι επιστρέφουν από νησιά να κάνουν τεστ. Τόνισε πως η παραλλαγή του κορονοϊού, η οποία απασχολεί αυτή τη στιγμή, είναι η όμικρον και, όπως είπε, είναι πολύ μεταδοτική, αλλά όχι θανατηφόρα. Για τους θανάτους, η Ματίνα Παγώνη ανέφερε ότι καταγράφονται πάνω από 50 την ημέρα, με τους περισσότερους να είναι άνω των 75 ετών και με υποκείμενα νοσήματα, ενώ δεν είχαν κάνει την τέταρτη δόση του εμβολίου. Η ίδια υπογράμμισε ότι μετά το τέλος των διακοπών θα πρέπει να γίνει μια καμπάνια για τον εμβολιασμό, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε το φθινόπωρο και τον χειμώνα. Η κυρία Παγώνη αναφέρθηκε στους θανάτους και την καταγραφή τους, τονίζοντας ότι ο τρόπος καταγραφής δεν είναι σωστός, καθώς, όπως είπε, αν κάποιος μπει στο νοσοκομείο για άλλη αιτία, παραδείγματος χάρη καρκίνο ή καρδιαλογικό νόσημα, και βγει μέσα θετικό στον κορονοϊό, καταγράφεται σαν θάνατος από τον κορονοϊό. Αυτό δεν είναι σωστό, στο εξωτερικό δεν γίνεται έτσι. Ευθύνες στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για τους θανάτους από κορονοϊό αποδίδει σε ανάρτησή του εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Νάσος Ηλιόπουλος. Συγκεκριμένα αναφέρει: τα επίσημα στοιχεία του ΕΟΔΗ αναφέρουν 387 απώλειες συμπολιτών μας για τον Ιούνιο και 1145 για τον Ιούλιο. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι ένοχη για την υγειονομική τραγωδία που ζει η χώρα. Ποτέ δεν πίστεψε σε ένα ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας. Σωστά, και πάμε να δούμε τώρα τα θέματα της τρέχουσας τοπικής ειδησιογραφίας. Δεσπόζουσα θέση έχει υπόθεση του ωραρίου μουσικής στα καταστήματα εστίασης και γενικότερα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν έφερε αποτέλεσμα, καθώς απαιτούνταν 23 ψήφοι, δηλαδή η απόλυτη πλειοψηφία. Η πρόταση της κυρίας Ιδρέου για παράταση του ωραρίου έως τις 12.30 και μάλιστα με ένα πολύ συγκεκριμένο τόνο, ήχο, ένταση ήχου στα καταστήματα, επίσης δεν έγινε δεκτή, κατάφερε να συγκεντρώσει μόλις 21 ψήφους. Και τα δεδομένα της απόφασης και τις ανατροπές μιας πολύωρης συνεδρίασης τα περιγράφει σε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ η Δώρα Σπρέα. Την εισήγηση για την παράταση του ωραρίου της μουσικής στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, παρότι στην ημερήσια διάταξη αναφερόταν ότι θα γίνει από τον εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Σπύρο Μωραΐτη, έκανε τελικά η Δήμαρχος Μερόπη Ιδρέου και στηρίχθηκε στην εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, από την οποία θα προέκυπτε τροποποίηση της κανονιστικής του 2012. Η συνεδρίαση ζωηρή στο μεγαλύτερο μέρος της, αλλά χωρίς ιδιαίτερες εντάσεις, με εξαίρεση το κλίμα που διαμορφώθηκε κατά την εξέλιξη της ψηφοφορίας, εξελίχθηκε σε θρίλερ για γερά νεύρα, ανατρέποντας τις αρχικές εκτιμήσεις όσον αφορά στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, από τη στιγμή που δεν τελεσφόρησε η προοπτική συμφωνίας των παρατάξεων της Μερόπης Ιδρέου και του Γιάννη Τρεμπεκλή. Να σημειωθεί ότι στην αίθουσα της συνεδρίασης παρίστανται αρκετοί κάτοικοι μέλη των συλλόγων της Παλαιάς Πόλης. Πολύ μεγαλύτερη ήταν όμως η παρουσία καταστηματαρχών και υπαλλήλων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Στην εισήγησή της, η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντιονύσεων σημείωσε ότι για το θέμα του ωραρίου της μουσικής προηγήθηκε ευρεία και μακράς διάρκειας διαβούλευση. Στόχος της Δημοτικής Αρχής ήταν να βρεθεί χρυσή τομή και εξέφρασε το παράπονο της ότι σε αντίθεση με τους καταστηματάρχες δεν είδε καμία διάθεση υποχώρησης από την πλευρά των μόνιμων κατοίκων, μιλώντας για στοιχεία φανατισμού και μυσαλλοδοξίας στη διάρκεια της διαβούλευσης. Σημείωσε πως οι κάτοικοι έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους, ωστόσο δεσμεύτηκε η Δημοτική Αρχή να συμβάλλει με κάθε τρόπο στην απόλυτη εφαρμογή του προτινόμενου παρατεταμένου ωραρίου μέχρι τα νόμιμα 80 δεσιμπέλ. Στην τοποθέτησή τους, οι εκπρόσωποι των συλλόγων Παλαιάς Πόλης και Σαν Τζάκομο, κύριοι Κατσαρός και Ολύμπιος, υπεραμύνθηκαν των απόψεών τους περί μη παράτασης του ωραρίου της μουσικής, όπως και η παριστάμενη πρόεδρος του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Βέρα Κορονάκη. Περί του αντιθέτου, επιχειρηματολόγησαν ο πρόεδρος της Ένωσης Εστίασης Βασίλης Βασιλάκης και ο νομικός σύμβουλος της Ένωσης Γιάννης Μαυρονάς. Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων ή εκπροσώπων τους. Ο Γιάννης Τρεπεκλής σημείωσε ότι δεν θα επηρεαστεί εγωιστικά από την απόφαση του 2012, σημείωσε ότι τα μέλη του συνδυασμού του θα ψηφίσουν κατά συνείδηση. Ο ίδιος όμως στήριξε την παράταση του ωραρίου της μουσικής και κάλεσε τους μόνιμους κατοίκους να δεχτούν την παράταση έστω μέχρι το τέλος του έτους, ώστε να μην ρίξουν νερό στον μήλο της έντασης και της αντιπαράθεσης.
Ο Γιώργος Καλούδης σημείωσε πως πρόκειται για μια κρίσιμη ώρα ευθύνης για το μέλλον της πόλης που όλοι θέλουν να είναι βιώσιμη. Τόνισε ότι η Δήμαρχος σκοπίμως αποκρύπτει το γεγονός ότι χάρη στην ένταξη στον κατάλογο των μνημείων της UNESCO οι κάτοικοι της παλαιάς πόλης απολαμβάνουν ειδικής νομικής προστασίας, λέγοντας ευθέως ότι η όποια παράταση της μουσικής θέτει σε κίνδυνο την παραμονή του ιστορικού κέντρου της Κέρκυρας στην UNESCO και παρατήρησε ότι οι κάτοικοι είναι ανίσχυροι όταν παραβιάζονται τα δικαιώματά τους. Ο Χρυσόστομος Μπούκας, για λογαριασμό του επικεφαλής της παράταξης Χρύσανθος Αρλή, μίλησε για αδυναμία της Δημοτικής Αρχής να επιλύσει προβλήματα, με συνέπεια αυτά να εξελίσσονται και να οδηγούν στην περίπτωση αυτή σε διχασμό μεταξύ επαγγελματιών και κατοίκων. Κατά της παράτασης του ωραρίου, επιχειρηματολόγησε ο επικεφαλής του Συνδυασμού Κέρκυρα Ψηλά Σπύρος Νεράντσης, ο οποίος τόνισε ότι οι αλλαγές δεν πρέπει να γίνονται αποσπασματικά, αλλά οργανωμένα. Ο Γιάννης Μπορμπότης για τη Λαϊκή Συσπήρωση, τασόμενος κατά της παράτασης, σημείωσε ότι οι επαγγελματίες γνώριζαν για το ωράριο της μουσικής όταν έπαιρναν τα καταστήματά τους, παρόλο που κάποιοι τους παραπλάνησαν, διαβεβαιώνοντάς τους ότι ο νόμος δεν θα εφαρμοζόταν. Το βασικό ζήτημα είναι η τήρηση της νομοθεσίας για την ηχορύπανση, όχι το ωράριο της μουσικής, σημείωσε ο Μάριος Μαγιολαδίτης, αναφερόμενος στην ασυδοσία ορισμένων επιχειρηματιών. Υπογράμμισε ωστόσο και τις ανάγκες της νεολαίας, αρκεί όπως είπε να μην επιβαρύνονται οι μόνιμοι κάτοικοι, καταλήγοντας τη συμφωνία του για παράταση του ωραρίου, αλλά μέχρι το τέλος της χρονιάς και μετά να επανεξεταστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η Μαρία Δρή επιχειρηματολόγησε υπέρ της παράτασης για έναν χρόνο με ανάκληση αν δεν τηρηθούν τα συμφωνηθέντα. Ο Γιώργος Καρίδης κατέθεσε ένα 14-σέλιδο σχέδιο κανονισμού που τόνισε ότι συνδυάζει τις ανάγκες των επαγγελματιών και των κατοίκων, προτείνοντας τροποποίηση της κανονιστικής και εφαρμογή της αστυνομικής διάταξης του 1996 με περιορισμό στο ωράριο και να δοθεί παράταση για κάθε επιχείρηση ξεχωριστά με στέρηση αδείας για τους καταστηματάρχες που θα έχουν επανειλημμένως βρεθεί να παραβιάζουν τους κανόνες. Υπέρ της παράτασης τάχθηκε και ο Σπύρος Πουλής, αλλά με προσφυγή στον εισαγγελέα για όποια επιχείρηση παρανομεί. Κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τώρα μερικές όψεις του όλου θέματος στο επόμενο ρεπορτάζ. Είναι, θα λέει κανείς, ένα θέμα πραγματικά με ενδιαφέροντα δεδομένα, καθώς πια πρέπει αργά ή γρήγορα να επανέλθει και ο τρόπος διαχείρισης από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής είναι ένα πολύ κρίσιμο και για την ίδια, αλλά και για αυτό που ονομάζουμε κοινωνική συμβίωση και πραγματικότητα θέμα. Πάμε να δούμε λοιπόν ένα ακόμη ρεπορτάζ της Δώρας Ασπέα. Μετά από μια πολύωρη ζωηρή συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο κατέληξε σε μια απόφαση για την οποία δεν προειδέαζε το κλίμα που είχε διαμορφωθεί στην αρχή και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Το Σώμα κατέληξε στο αποτέλεσμα μιας ψηφοφορίας που δεν συγκέντρωνε τις κατελάχιστον απαιτούμενες 23 θετικές ψήφους και έτσι με μόλις 21 θετικές ψήφους υπέρ της εισήγησης της δημοτικής πλειοψηφίας, η οποία στηρίχθηκε στην εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, το ζήτημα της παράτασης του ωραρίου της μουσικής στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος παραπέμπεται στις καλένδες, επιτρέποντας στα σωματεία των μόνιμων κατοίκων της παλαιάς πόλης να πανηγυρίζουν για μια ανέλπιστη νίκη. Αυτό σημαίνει ότι παρά την επιχειρηματολογία που ανέπτυξαν οι καταστηματάρχες δια των συνδικαλιστικών και του νομικού εκπροσώπων τους, το ωράριο της μουσικής στο ιστορικό κέντρο διατηρείται έως την 11η νυχτερινή. Να σημειωθεί ότι 10 δημοτικοί σύμβουλοι ψήφισαν υπέρ της πρότασης του επικεφαλής της παράταξης της Μίζωνος Μειοψηφίας Γιάννη Τρεπεκλή για παράταση έως τις 12 τα μεσάνυχτα, όλες τις ημέρες, 10 κατά της παράτασης, ενώ ο Γιώργος Χαρίδης απήχε από την ψηφοφορία αντιδρώντας την άρνηση του Προέδρου του Σώματος Δημήτρη Μεταλλινού να θέσει σε ψηφοφορία την πρότασή του με το σκεπτικό ότι είχε αποσταλεί σε ηλεκτρονική μορφή στη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου μόλις μία μισή ώρα πριν από τη συνεδρίαση. Φτάσαμε σε ένα σημείο μετά από 4 ώρες περίπου. Να διαφοροποιήσει η παράταξη του κυρίου Τρεπεκλή, με επικεφαλής τον κύριο Τρεπεκλή, την πρότασή της αυτή και το 12 και 12.30 που είχαμε συμφωνήσει να γίνει 12 για κάθε μέρα. Η κυρία Δήμαρχος υπερασπίστηκε του θέματος ότι δεν μπορεί να γίνει αλλαγή αυτής της προτάσεως και γι' αυτό το λόγο φτάσαμε στο σημείο τελικά να υπάρξουν 2 προτάσεις. Το σημαντικό είναι ότι με 21 ψήφους δεν μπόρεσε τελικά να περάσει αυτή η συμβιβαστική, όπως την έκρινε η κυρία Δήμαρχος, λύση. Ανυποχώρητοι μέχρι τέλους οι εκπρόσωποι των μόνιμων κατοίκων δεν δέχτηκαν νερό στο κρασί τους, όπως όμως και οι εκπρόσωποι των καταστηματαρχών, οι οποίοι απλώς δέχτηκαν να περιοριστεί χρονικά κατά μισή ώρα η δική τους πρόταση. Χαιρετίζοντας την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Μόνιμων Κατοίκων Παλαιάς Πόλης, Παναγιώτης Πέτρου, σημείωσε ότι μέσω αυτής δεν θα υποβαθμιστεί περαιτέρω η ήδη επιβαρημένη ποιότητα ζωής στο ιστορικό κέντρο.
Θέλω να πιστεύω ότι τα πνεύματα θα ηρεμήσουν και θα ηρεμήσουν και από τις δύο μεριές, διότι και από τις δύο μεριές ακούστηκαν πολλά και διάφορα. Πολλά από τα προβλήματα είναι κοινά και ελπίζω μέσα από αυτό το διάλογο που έχουμε ανοίξει να μπορέσουμε να συνασπιστούμε όλοι οι φορείς της πόλης για την επίλυση και για τη διεκδίκηση αυτών των κοινών προβλημάτων, ούτως ώστε να είναι η ζωή όλων καλύτερη και η λειτουργία της πόλης καλύτερη. Μεγάλη εντύπωση μας έκανε η συμμετοχή εργαζόμενων στα καταστήματα και η αγωνία που έχουν όλα αυτά τα παιδιά, οι νέοι εργαζόμενοι, για το μέλλον που για όλους μας είναι αβέβαιο. Και σαφώς και η Δημοτική Αρχή θα πρέπει να λάβει ιδιαίτερη μέρημνα για τον εργαζόμενο κόσμο. Η εξέλιξη αυτή δεν φαίνεται πάντως να γεφυρώνει το χάσμα που είχε αναπτυχθεί ανάμεσα σε μόνιμους κατοίκους και επαγγελματίες, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει αντιδράσεις από τους καταστηματάρχες, οι εκπρόσωποι των οποίων δεν θέλησαν σήμερα να κάνουν δηλώσεις έπειτα από τη χθεσινή συνεδρίαση και παρέπεψαν σε επικείμενο δελτίο τύπου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το επόμενο θέμα, το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, είναι η απάντηση και το σχόλιο των βουλευτών των δύο κομμάτων της αντιπολίτευσης, δηλαδή του κυρίου Αλέκου Αυλονίδη του ΣΥΡΙΖΑ και του κυρίου Δημήτρη Μπιάνκη από το ΠΑΣΟΚ ΕΚΙΝΑΛ, στα όσα είπε ο κύριος Βασίλης Κικίλιας εχθές στην Κέρκυρα, στα εγκαίνια του τουριστικού καταφυγίου στην Αλίπα. Αμφότεροι βουλευτές των κομμάτων της αντιπολίτευσης, επικριτική για τα έργα της ημέρας, κυρίως τις παραλήψεις του Υπουργείου Τουρισμού, και πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Το τουριστικό καταφύγιο της Αλίπας αποτελεί μια επενδυτική προσπάθεια στη σωστή κατεύθυνση για την επόμενη μέρα του κερκυριακού τουρισμού που θέλουμε όλοι να έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ωστόσο, αυτό που έμεινε από τα εγγένεια ήταν απουσία του Υπουργού Τουρισμού από ουσιαστικά ζητήματα τα οποία απασχολούν το νησί, επισημαίνει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Δημήτρης Μπιάνκης. Σημειώνει ειδικότερα ότι την ώρα που η ναυαρχίδα του τουρισμού συνεχίζει να ταλανίζεται από μεγάλα προβλήματα σε υποδομές και υπηρεσίες, με χρόνιες παθογένειες που υποβαθμίζουν το τουριστικό προϊόν της περιοχής, με υποστελεχωμένες εκπαιδευτικές τουριστικές δομές όπως το ΙΕΚ Τουρισμού και η Σχολή Ξεναγών που αδυνατούν να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους, με τεράστιες ανισότητες και δυσλειτουργίες στο εργασιακό κομμάτι του τουρισμού, με παραγκονισμένους τοπικούς τουριστικούς φορείς που απαξιώθηκαν χαρακτηριστικά από το υπουργικό ταξίδι Αστραπή, ο Υπουργός προτίμησε τις φωτογραφίσεις και τα λόγια βιτρίνας αντί να δώσει απαντήσεις στα μεγάλα και επιτακτικά ερωτήματα των ανθρώπων του τουρισμού. Η υπόσχεσή του ή η φωτοβολίδα που έριξε για επιμήκυνση μέχρι το Δεκέμβριο δεν είχε να κάνει τίποτα περισσότερο από τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η ενέργεια στην αγορά. Ξέρετε, κοιτάζει με ένα μάτι λίγο περίεργο, και δεν λέω ότι είναι άσχημο αυτό, τις κοινωνίες και τους πολίτες της Βόρειας Ευρώπης, οι οποίοι μέσα από τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν το χειμώνα, ίσως με την ενέργεια, με την ενεργειακή ακρίβεια και με την έλλειψη του αερίου πλέον που θα είναι αισθητή το χειμώνα, τους δείχνει το δρόμο για να έρθουν προς την Κέρκυρα και προς την Ελλάδα γενικότερα, ώστε να μπορέσουν, που είναι πιο καλύτερος ο χειμώνας, ώστε να περάσουν καλά. Αυτό όμως, πολύ σωστά λέτε, δεν βάζει υπόψη του, δεν παίρνει υπόψη του τις υποδομές. Τις υποδομές στο νησί μας, τις υποδομές στην πατρίδα μας. Στο ίδιο μήκος κύματος και η ανακοίνωση του βουλευτή Κερκύρας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Αλέξανδρου Αυλονίτη, στην οποία αναφέρει: «Με έκπληξη είδαμε τον καταιγισμό ανακοινώσεων από πλευράς Νέας Δημοκρατίας, τοπικών στελεχών και αυτοδιοικητικών που πρόσκειται στην κυβέρνηση για τα εγγένεια του τουριστικού καταφυγίου της Αλίπας. Ανακοινώσεις που σε πολλές περιπτώσεις αγγίζουν τα όρια των fake news για τα μεγάλα κατορθώματα τούτης της κυβέρνησης. Πανηγυρίζουν πάλι οι άριστοι για τα έργα τους στην τουριστική ανάπτυξη και τα σχέδια να καταστήσουν την Κέρκυρα κέντρο θαλάσσιου τουρισμού. Δεν διστάζουν μάλιστα να ισχυριστούν ότι οι νέες μαρίνες, το καφέ Γυαλί, την Ημερολιά, τη Λάκα Παξών, τη Λευκύμη και Μέγκα Γιότ, μαζί με εκείνες τα Γουβιά, τις Μπενίτσες και την Αλίπα, εντάσσονται στον κεντρικό πολιτικό σχεδιασμό του ίδιου του Πρωθυπουργού, προκειμένου να φέρει προστιθέμενη αξία στον τόπο. Ξεχνούν φυσικά να αναφέρουν ότι κανένα σχεδιασμό και κανένα έργο δεν τους πιστώνεται πλην του ξεπουλήματος του λιμανιού της Λευκύμης, για το οποίο η τοπική κοινωνία θα κρίνει όταν έρθει η ώρα. Ξεχνούν ότι για όλους αυτούς τους σχεδιασμούς και τα έργα εργάστηκαν κυρίως άνθρωποι της αυτοδιοίκησης στο παρελθόν αλλά και προηγούμενες κυβερνήσεις. Ξεχνούν επίσης ότι 3 ολόκληρα χρόνια διακυβέρνηση από τη Νέα Δημοκρατία η Κέρκυρα δεν έχει δει ούτε ένα έργο ολοκληρωμένο και ότι μπουχτίσαμε από υποσχέσεις και θα.
Η ανάπτυξη που θα έρθει, οι υποδομές που θα γίνουν, ο πλούτος που θα έρθει στην οικονομία της Κέρκυρας. Κατά τα λοιπά, ο κύριος Κικίλιας μας έκανε την τιμή να έρθει για λίγες ώρες για να αποτελέσει την κεντρική ατραξιόν της φιέστας που έστησε η Νέα Δημοκρατία στο αλλιευτικό καταφύγιο Αλίπας, απαξίωσε να ασχοληθεί με τα προβλήματα των τουριστικών φορέων και εργαζομένων στον τουρισμό επισυντισμό και απλώς επιδόθηκε στην τόνωση του εθικού και κομματικού ακροατηρίου του. Εν ολίγης, ήρθεν, είδεν, απήλθεν. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το επόμενο θέμα και το τελευταίο θέμα στη ροή του δελτίου μας είναι κάτι το οποίο το ακούσατε στη ροή των τίτλων ειδήσεων και επίσης από χθες το Start σας το έχει δώσει ως πρώτη αρχική πληροφορία. Πρόκειται για μία απάτη, η απάτη εις βάρος μιας ηλικιωμένης, με το γνωστό κόλπο. Ενεπλάκη συγγενικό σου πρόσωπο σε τροχαίο ατύχημα, για να μην υπάρξει ποινική δίωξη εις βάρος του, δώσε μας χρήματα. Έχει κάνει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ η Σοφία Καρύδη. Μία απάτη με το πρόσχημα πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος και απέτηση μεγάλου χρηματικού ποσού προκειμένου να συγκαλυφθεί η υπόθεση και να μην κινηθούν νομικές διαδικασίες εκτυλήθηκε στην Κέρκυρα σε βάρος μιας 75χρονης Κερκυραίας από μία 55χρονη. Σύμφωνα με αστυνομικές πληροφορίες, το ποσό των 50.000 ευρώ απέσπασε 55χρονη από ηλικιωμένη σε περιοχή της Κέρκυρας με το πρόσχημα τροχαίου ατυχήματος συγγενικού προσώπου του θύματος. Πιο συγκεκριμένα, η 55χρονη επικοινώνησε τηλεφωνικά με την 75χρονη και της είπε ότι η κόρη της στην Αθήνα προκάλεσε τροχαίο και ότι για να την καλύψει και να μην κινηθεί νομικά, να της δώσει το μεγάλο χρηματικό ποσό των 50.000 ευρώ. Η 75χρονη την πίστεψε, ενέδωσε και συναντήθηκε μαζί της κοντά στη Δημοτική Λαϊκή Αγορά σε κάποιο σημείο που είχε ορίσει η 55χρονη, όπου η ηλικιωμένη γυναίκα της παρέδωσε τα χρήματα σε πλαστική σακούλα. Η 75χρονη όταν ανακάλυψε την απάτη μαζί με τους οικείους της το βράδυ της Τετάρτης πήγε στο αστυνομικό τμήμα όπου έδωσε πολύ ωρη κατάθεση προκειμένου η ελληνική αστυνομία να σχηματίσει εικόνα και να ξεκινήσει την έρευνα για τον εντοπισμό της 55χρονης καθώς και για πιθανούς συνεργούς της. Με αφορμή περιστατικά εξαπάτησης πολιτών σε διάφορες περιοχές της χώρας από επιτίδιους που προσεγγίζουν κυρίως άτομα τρίτης ηλικίας και με διάφορα προσχήματα και τεχνάσματα τους αποσπούν χρηματικά ποσά, η ελληνική αστυνομία δίνει ειδικές συμβουλές για αποφυγή εξαπάτησης των πολιτών. Να μην πείθεστε εύκολα από άτομα τα οποία σας πλησιάζουν ως γνωστοί συγγενικών φιλικών προσώπων. Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε άγνωστα άτομα που επιχειρούν με διάφορα προσχήματα και τεχνάσματα να εισέλθουν στην οικία σας. Στην περίπτωση αυτή, να προσέχετε τα προσωπικά σας αντικείμενα προκειμένου να αποφευθεί το ενδεχόμενο αφαιρεσής τους με τη μέθοδο της απασχόλησης. Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι προσπαθήσουν να σας πείσουν για την καταβολή χρηματικού ποσού με το πρόσχημα επίγουσας ανάγκης συγγενικού φιλικού προσώπου, παραδείγματος χάρη νοσηλεία σε νοσοκομείο. Το ίδιο μπορεί να προσπαθήσουν και τηλεφωνικά. Για τους ίδιους λόγους, να μην ενδίδετε σε προτροπές για συνάντηση, ραντεβού κλπ. Σε περιπτώσεις που άγνωστοι επικαλούνται έκτακτη ανάγκη γνωστού συγγενικού σας προσώπου, να επιδιώκετε πάντα ήδη να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το γνωστό συγγενικό σας πρόσωπο προς επιβεβαίωση των όσων επικαλούνται. Η επικοινωνία να γίνεται με δικό σας τηλέφωνο και κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας και να μην δέχεστε να μιλάτε με άτομο το οποίο κάλεσαν άγνωστοι. Σε κάθε περίπτωση να δηλώνετε ότι δεν πρόκειται να παραδώσετε χρήματα εάν δεν εμφανιστούν οι γνωστοί συγγενείς σας. Να μην δέχεστε σε καμία περίπτωση άγνωστα άτομα να σας οδηγήσουν σε πιστωτικό κατάστημα ή ATM για ανάληψη χρηματικού ποσού. Να μην πείθεστε εύκολα σε ευκαιριακές αγορές προϊόντων που σας προτείνουν άγνωστα άτομα, ιδιαίτερα δε δίχως να δείτε πρώτα τα προϊόντα αυτά. Να μην πείθεστε από αγνώστους οι οποίοι εμφανίζονται ως υπαλλήλοι δημόσιας υπηρεσίας ή άλλου φορέα για την επιδιόρθωση κάποιου τεχνικού προβλήματος, εάν δεν τους έχετε εσείς προηγουμένως καλέσει. Να μην πείθεστε όταν άγνωστοι σας ζητούν να καταβάλλετε χρήματα για οφειλές γνωστών ή συγγενικών προσώπων σε δημόσιες υπηρεσίες ή σε καταστήματα, εταιρείες ή αγορά αγαθών, προσφορά υπηρεσιών. Επισημαίνεται ότι από νοσοκομεία ή από δημόσιες υπηρεσίες δεν χρησιμοποιείται η πρακτική υπαλληλοί τους να μεταβαίνουν σε οικίες ή σε δημόσιους χώρους και να ζητούν από πολίτες την καταβολή χρημάτων για υπηρεσίες που παρέχουν. Να έχετε πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς με τους οποίους πρέπει να επικοινωνήσετε σε περίπτωση ανάγκης. Αστυνομία, πυροσβεστική, νοσοκομεία, στενή συγγενής και άλλα. Προσπαθήστε να συγκρατήσετε τα χαρακτηριστικά των δραστών καθώς και τα οχήματα με τα οποία κινούνται. Αριθμό κυκλοφορίας, μάρκα οχήματος, χρώμα κλπ. Για να βοηθήσετε το έργο των διοκτικών αρχών. Να ενημερώνετε πάντα τις αστυνομικές αρχές ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα βασικά δεδομένα της σημερινής ειδησιογραφίας όπως τα είδαμε. Τα καταγράψαμε και τα προσεγγίσαμε με τους συναδέλφους, με τη συντακτική ομάδα του Start. Όπως πάντα, πρόγνωση καιρού και διαφημίσεις. Σε λίγη ώρα, στην ενημερωτική εκπομπή υπάρχει θέμα με το Γιάννη Παργινό. Θα
περπατήσουμε όλα αυτά. Μικρά, μεγάλα, σημαντικά, λιγότερο σημαντικά, μιας καθημερινότητας σε ένα νησί και σε μια πόλη, μιας πολιτικοκοινωνικής πραγματικότητας με τεράστια δεδομένα προκλήσεων, ίσως και ανησυχητικών, μπροστά μας την περίοδο που ακολουθεί. Σε λίγη ώρα λοιπόν. Έθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Από το μεσημέρι και μετά αναμένεται να σημειωθούν τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πλέουν κυρίως από δυτικές διευθύνσεις. Η ένταση των ανέμων θα κυμανθεί από 2 έως 4 μποφόρ και στα πελαγίως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 32 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου.